Κυριακή Φλόγα ταξίδεψε στην Ελλάδα. Από την πόλη μας θα αναχωρήσει για την Ελευσίνα και στη συνέχεια θα φτάσει και θα διανυκτερεύσει στην Ακρόπολη, από όπου την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου, θα μεταφερθεί στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα παραδοθεί στους νοτιοκορεάτες διοργανωτές. Στη συνέχεια θα παραδοθεί στην Κορέα για να εορτάσουν οι 100 μέρες από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι διακεκριμένοι αθλητές που με τις διακρίσεις τους έχουν χαρίσει στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Πρόκειται για τους αθλητές των Special Olympics Χρήστο Θηβαίο, Λάμπρο Κόντο και τους πρωταθλητές του Στίβου Κωνσταντίνο Μίγα και Κωνσταντίνο Εφταξία. Οι αθλητές των Special Olympics διακρίθηκαν ιδιαίτερα στους παγκόσμιους χειμερινούς αγώνες στην Αυστρία τον περασμένο χρόνο με την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στα 4x100 χιονορακέτες, ενώ επιπλέον χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Λάμπρος Κόντος, ο οποίος μετά την έκτη θέση στο αγώνισμα των 100 μέτρων ανδρών ανέβηκε στο σκαλί του βάθρου, τερματίζοντας τρίτος στο αγώνισμα των 400 μέτρων. Ο Χρήστος Θηβαίος πήρε επίσης την 5η και την 8η θέση στα αγωνίσματα των 400 και των 100 μέτρων αντίστοιχα. Ο Κωνσταντίνος Εφταξίας, αθλητής του ΑΚΟΛ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Εφήβων κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την ομάδα 4x400, στην οποία αποτελούσαν εκτός από τον ίδιο ο Αλέξανδρος Μπαλτσιώτης, ο Σπύρος Μπενέτος και ο Γιώργος Κοτσόπουλος. Ο Κωνσταντίνος Μίγας, αθλητής του ΑΚΟΛ, είναι πρωταθλητής στις μεγάλες αποστάσεις και στα φυσικά εμπόδια, ενώ κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς στα 2.000 μέτρα στίβλ στην κατηγορία παιδών στην Αδριανούπολη το 2013. Το βωμό στη σημερινή τελετή θα ανάψει ο Λάμπρος Κόντος, ενώ τους λογαδιδρόμους στην πορεία θα ακολουθήσουν εντός της πόλης Λιβαδιάς και θα συνοδεύουν αθλητές από αθλητικούς συλλόγους της πόλης, ενώ στην έπαρση των σημαίων θα είναι οι αθλητές Καλαμέλου Ιωάννα του Βάσιλ, Μπάρτζο Ελλήνα Αναγέννησης, Μπάρτζο Ελλήνα Αναγέννηση και Μπουζίκας Μόδες τους από τον Απόλλωνα. Ας χαιρετήσουμε όλοι με ένα θερμό χειροκρότημα τη Φλόγα που φεύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την πραγματικά πολύ ωραία υποδοχή, αυθόρμητη υποδοχή. Μας κάνει περήφανους, γιατί στις σημερινές εποχές ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στα αγνά ιδεώδη. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα μεταφέρει αυτή η Φλόγα εδώ και 6 μέρες, και αύριο είναι η τελευταία μέρα που θα βρεθούμε στην Αθήνα και σε μια λαμπρή τελετή στο Καλλιμάρμαρο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, να αποχαιρετήσουμε τη Φλόγα, η οποία θα ταξιδέψει συνοδεία μιας μεγάλης ομάδος ανθρώπων που έχουν έρθει από την Κορέα, με επικεφαλή στον Υπουργό Πολιτισμού τους, για να πάει στην μακρινή Κορέα, στην Πιόντσανγκ, για να ανάψει και να μεταφέρει το μήνυμα της ελπίδος και της ειρήνης. Μια ειρήνη που σε εκείνη την περιοχή ειδικά το χρειάζονται περισσότερο από όλους μας. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η Φλόγα θα τους μεταφέρει αυτό το μήνυμα και πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Επιτρέψτε μου να πω ότι, όπως είπε και ο φίλος μου Γιούτσου, ήθελε να σας έχει ευχαριστήσει όλους για την πολύ καλή προσπάθεια. Έχει πάρει μια θετική ενέργεια από όλες τις πόλεις, οπωσδήποτε παίρνει και τη θετική ενέργεια της πόλης της Λιβαδιάς, για να μεταφερθεί αυτή η προστιθέμενη δύναμη εκεί, για να έχουν όλο τον ελληνικό λαό μαζί τους όταν θα κάνουν αυτούς τους αγώνες. Όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Τόμας Μπαχ, ευχαριστεί όλους τους Έλληνες, γιατί κρατάμε αυτές τις παραδόσεις, παραδόσεις οι οποίες είναι τα πιστεύω μας. Εγώ ήθελα να περάσω μόνο ένα άλλο μήνυμα. Συνεχίστε να κάνετε αθλητισμό. Συνεχίστε να ασχολείτε με τον πολιτισμό. Είναι μια παρακαταθήκη την οποία πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας, γιατί εμείς έχουμε κάνει αρκετά λάθη. Πρέπει όμως οφείλουμε κάτι στην νεολαία μας. Στην νεολαία την οποία οφείλουμε ότι κάνουμε καλύτερα από εμάς. Γιατί σαν ακαδημαϊκός δάσκαλος, το μόνο που έχω και το φόρο που γνωρίζω είναι ότι ο μαθητής πρέπει να βγαίνει καλύτερος από το δάσκαλο. Είμαι σίγουρη ότι όλοι γι' αυτό
αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα σας ξαναεπιλέξει, γιατί πραγματικά βλέπω πολύ καλή υποδοχή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόσωπε της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων των ΣΑΡΤΟ 2018. Κύριε εκπρόσωπε της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Κύριε Βουλευτά, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι αγαπημένα παιδιά. Καλωσορίζουμε σήμερα στην πόλη της Λιβαδιάς την Ολυμπιακή Φλόγα που ξεκίνησε το ταξίδι της επί ελληνικού εδάφους την προηγούμενη Τρίτη 24 Οκτωβρίου με την αθλήτη στην αρχαία Ολυμπία και θα ολοκληρωθεί αύριο στην Αθήνα, όπου και θα παραδοθεί στους διαφορεάτες διοργανωτές των 23ων Τρίτων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 9-25 Φεβρουαρίου 2018 στην πόλη Πιοντσάνγκ στη Νότια Κορέα. Η Ολυμπιακή Φλόγα θα διαλύσει μια πολύ μεγάλη απόσταση στον πλανήτη, ξεκινώντας από την Ελλάδα, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα συνεχίσει το ταξίδι της για 101 ημέρες σε κάθε γωνιά της Δημοκρατίας της Κορέας, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο τα Ολυμπιακά μηνύματα της παγκόσμιας ειρήνης, της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης των λαών. Διαχρονικά μηνύματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα που εξακολουθούν να είναι επίκαιρα όσο ποτέ. Ο πλανήτης μας βιώνει τις σκληρές συνέπειες των πολεμικών σειράξεων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα τον ξεριζωμό χιλιάδων ανθρώπων από τις αιστείες τους. Κύματα προσφύγων και μεταναστών μετακινούνται και αναζητούν καλύτερες συνθήκες ειρηνικής και ανθρώπινης διαβίωσης. Ο κίνδυνος πυρηνικών καταστροφών που ελοχεύει απειλεί την ζωή χιλιάδων ανθρώπων, απειλεί κυριολεκτικά τον πλανήτη μας. Οι διαχρονικές αξίες του Ολυμπιακού Πνεύματος, για το εύ αγωνίζεστε, το ήθος, ο σεβασμός, η δύναμη, η αγάπη, αλλά και η Ολυμπιακή εκεχηρία που υμνεί την ειρήνη μεταξύ των λαών, εξυψώνουν την ανθρώπινη υπόσταση και τη ζωή μας. Η υποδοχή της Ολυμπιακής Φλόγας και η διέλευσή της από την πόλη μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Μας υπενθυμίζει και διατηρεί τη φλόγα των ανθρώπινων αξιών που συμβολίζουν τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Εύχομαι στους διοργανωτές των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων επιτυχία στην πραγματοποίηση των αγώνων και στους αθλητές που θα συμμετέχουν να αγωνιστούν με ευγενή άμυλα, τιμώντας τα ιδεώδη της Παγκόσμιας Γιορτής του Αθλητισμού. Σας ευχαριστούμε και πάλι που συμπεριλάβατε την πόλη μας στη διαδρομή της Ολυμπιακής Φλόγας. Καλώς ορίσατε.